Ελά, δεν έρχεται εδώ πέρα όλοι αφού απέναντι. Λοιπόν, κύριε Παρδάλη, μια μεγαλειώδη άνοδο για τον Τρίγκαλα. Σήμερα κέρδισε τον Καραϊσκάκη, τον βασικό διεκδικητή μέσα στο γήπεδο του. Σε ένα παιχνίδι πραγματικά αμφίροπο. Δύο λόγια για αυτό το παιχνίδι και για την άνοδο που πέτυχε η ομάδα σα. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ομολογουμένω η εβδομάδα ήταν πάρα πολύ, θα λέγαμε, δυνατή, με άγχο από όλου μα. Τα παιδιά όμω τα έβλεπα ότι ήταν έτοιμα, ήταν ψυχολογικά έτοιμα, πανέτοιμα για να διεκδικήσουν αυτό που δικαιούνται όλη αυτή τη χρονιά. Έπαιξαν όλους τους αγώνες τελικούς, δεν κάναν πίσω σε τίποτα και ακόμα και προχθές όταν τους ρωτούσες, όταν τους έβλεπες, ήταν ζωγρασμένοι στο πρόσωπό τους η σιγουριά ότι αυτό το παιχνίδι θα τελειώσει με νίκη των Τρικάλων και άνοδο στην Β' Εθνική. Πιστεύετε ότι όσα έγιναν τις προηγούμενες μέρες χαλίβωσαν περισσότερο το ποδοσφαιρικό τμήμα? Γιατί μας έγινε ένας πόλεμος και αυτή η ομάδα που είναι ιστορική δεν δικαιούται αυτό. Mm-hmm. Έτσι, δικαιούται κάτι καλύτερο στον χώρο του ποδοσφαίρου. Τα Τρίκαλα μπορούν να πω ότι πλέον παίρνουν αυτό που τους ανήκουν, μια άνοδο πανάξια. Και θα έλεγα ότι δεν πτωείται η ομάδα των Τρικάλων ούτε από τακτικές που ακολουθήθηκαν από την αντίπαλη ομάδα, ούτε από πόλεμο εισιτηρίων, ούτε τραμπουκισμούς κατά την είσοδο της ομάδος, ούτε από διάφορες άλλες καταστάσεις. Πανάξια ανέβηκαν τα Τρίκαλα, το υλικό τους ήταν κλάσεις ανώτερα από τις υπόλοιπες ομάδες της κατηγορίας. Έχουν παίξει όλες τις συναντήσεις, τις έχουν παίξει τελικούς και πανάξια βρίσκονται εκεί. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, σε όλο τον κόσμο Τρικάλων που βοήθησε, στους χορηγούς, σε όλους αυτούς που στάθηκαν με τον οποιοδήποτε τρόπο δίπλα στην ομάδα. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Δεν ανήκει μόνο στη διοίκηση, ανήκει σε όλη την πόλη των Τρικάλων και ελπίζουμε αυτή η επιτυχία των Τρικάλων να έχει συνέχεια. Ωραία, ευχαριστούμε.